Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι λέει και ο Πασιξέ. Είναι ο κύριος Ζαχαρίας Ιωαννίδης στη τηλεφωνική γραμμή, μας ακούει ήδη εδώ και μερικά λεπτά. Καλημέρα σας, κύριε Ιωαννίδη. Καλημέρα σας, κυρία Θωμά. Καλημέρα και στους ακροατές. Να ξεκινήσω έτσι με αυτό που τελειώσαμε και με την κυρία Δημητριάδου, αν θέλετε. Να το πάμε από τα ορεινά θέρετρα, που ακούγονται αρκετά παράπονα, παρά το γεγονός ότι γενικά πάει καλά ο τουρισμός. Φαίνεται ότι εκεί η κίνηση είναι πολύ μικρότερη. Είναι υποτονική όντως η κίνηση και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται από την, αν θέλετε, σημαντική μείωση του κονδυλίου για το σχέδιο επιχορηγημένων αδειών για τους δικαιούχους του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, που είναι ίσως οι ευπαθέστερες ομάδες πληθυσμού και απολαμβάνουν τις επιχορηγημένες αδειές μέσω αυτού του επιτυχημένου σχεδίου που λειτουργεί εδώ και μία 40ετία ως συνεργασία της τριμερούς, αν θέλετε, συντονισμένης προσπάθειας κράτους, εργοδοτικών συνδέσμων του ΠΑΣΙΞΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Με το κουτσούρεμα λόγω και της οικονομικής κρίσης του κονδυλίου του σχεδίου επιχορηγημένων αδειών, που είναι το οξυγόνο ζωής στην ουσία για τα πλήστα των ξενοδοχειακών, για τις πλήστες των ξενοδοχειακών μονάδων στα ορεινά μας θέρετρα, έχει επέλθει αυτή η δεινή οικονομική κατάσταση των μονάδων μας στα ορεινά θέρετρα. Έτσι, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ας πούμε, να ανατραπεί, είτε προσφέροντας, ξέρω εγώ, φτηνότερες τιμές, είτε προσελκύοντας και ξένους τουρίστες να διαμένουν εκεί. Είναι μικρές οι αποστάσεις στην Κύπρο. Αυτό προσπαθούν ακριβώς στον αγώνα επιβίωσης τους οι ξενοδοχειακές μονάδες των ορεινών μας θέρετρων, με ελκυστικές προσφορές προς τους συμπατριώτες μας. Αλλά ας μην ξεχνούμε ότι ως και απότοκο της οικονομικής κρίσης, αρκετοί από τους συμπατριώτες μας αδυνατούν δυστυχώς να κάνουν τις διακοπές τους όπως παραδοσιακά τις έκαναν για χρόνια. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια δυστυχώς, ότι πολλοί κόσμος δεν μπορεί. Εγώ θα επικεντρωθούμε, κυρία Θωμά, στην εντονότερη προσπάθειά μας, ώστε τουλάχιστον να μπουν οι προδιαγραφές και προϋποθέσεις, ώστε την επόμενη χρονιά το σχέδιο επιχορηγημένων αδειών να επανέλθει στο αρχικό κονδύλι που είχε στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ αντί του μισού ποσού που διατίθεται τα τελευταία 2-3 χρόνια, δηλαδή μόλις 600.000. Μάλιστα. Φαίνεται όμως γενικότερα μιλώντας, κύριε Ιωαννίδη, ότι πρέπει να είστε ικανοποιημένοι. Πάει καλά ο τουρισμός, ακούσαμε και αυξημένους αριθμούς. Ποια είναι για τις γενικά η σας εικόνα που έχετε? Κυρία Θωμά, θα πω κάτι και παρακαλώ να μην με παρεξηγήσετε ούτε να με παρεμηνεύσετε ούτε και ο κοντές. Παρακαλώ. Η ικανοποίηση θα είναι μόνο τότε εκεί όταν καταφέρουμε να κάνουμε εκείνες τις τομές, να δώσουμε εκείνες τις ανάσες και τις τονωτικές ενέσεις με την αναβάθμιση, εμπλουτισμό και πρόσθετη αξία τόσο ξενοδοχειακές μας επιχειρήσεις, όσο και γενικότερα στο τουριστικό μας προϊόν, ώστε αυτοδύναμα να επανέβρουμε την ανωδική πορεία που ο τουρισμός μας χρειάζεται και να αναπτύσσουμε το χαμένο έδαφος του μερηδίου αγοράς που έχουμε υποστεί τα τελευταία 15 χρόνια. Φέτος, ναι, φαίνεται οι αριθμοί συγκυριακά των τουριστικών αφήξεων να μας επιτρέπουν να είμαστε ικανοποιημένοι σε εισαγωγικά ότι θα πιθανότατα, αν όλα κυλήσουν ομαλά για το υπόλοιπο της χρονιάς, να πετύχουμε περίπου τους ίδιους αριθμούς τουριστικών αφήξεων που είχαμε και πέρσι. Στην ουσία όμως, που είναι η συγκομιδή σε έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα από τον τουρισμό, που είναι αυτή η κύρια συνεισφορά του τομέα για την οικονομία του τόπου και τη δημιουργία πρόσθετων νέων θέσεων εργασίας, είμαστε πίσω, διότι τα έσοδα από τον τουρισμό φέτος αναμένονται να έχουν αρνητικό πρόσημο. Και υπάρχουν λόγοι που επεξηγούν αυτή την εξέλιξη. Οι οποίοι ποιοι νομίζετε είναι? Η κυριότερη, η συνεισφορά των ξενοδόχων με τις σημαντικές εκπτώσεις και μειωμένες τιμές που δόθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους προς τους συνεργάτες μας διοργανωτές ταξιδίων του εξωτερικού, με διπλό στόχο. Ένα, πρώτον, τη συγκράτηση των απολειών που ήταν βέβαιες ότι θα είχαμε φέτος από τη σημαντική δεύτερη σε δύναμη αγορά μας της Ρωσίας, και
τη συγκράτηση στο ελάχιστο δυνατό βαθμό των απολειών από τη Ρωσία και δεύτερον, οι μειωμένες τιμές μας προς τους συνεργάτες μας των υπόλοιπων παραδοσιακών μας αγορών της Ευρώπης, ώστε να τους πείσουμε να πετύχουμε από κοινού την αναστροφή της πτωτικής πορείας αυτών των αγορών τα τελευταία χρόνια. Είναι αλήθεια. Κατευθύνσεις, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, φαίνεται ότι πετύχαμε το στόχο. Μια και οι απώλειες από τη ρωσική αγορά στην αρχή του έτους αναμένονται να κοιμαθούν πέραν του 25 με 30% και αυτή τη στιγμή είμαστε με απώλειες της τάξης του 20%. Και δεύτερον, παραδοσιακές μας αγορές της Ευρώπης, όπως η κυρία αγορά μας του Ηνωμένου Βασιλείου, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, παρουσιάζουν φέτος σημαντικά θετικά πρόσημα ώστε να αντισταθμίσουν τις απώλειες που θα έχουμε από τη ρωσική αγορά. Λέγοντας αυτά και 20% μείωση, απλώς για να καταλάβουμε τα μεγέθη, κυρία Θωμά, είναι και 20% να πετύχουμε να περιοριστεί η μείωση από τη ρωσική αγορά, μιλούμε για απώλεια περίπου 130-140.000 Ρώσων τουριστών και έσοδα για την οικονομία του τόπου από τον τουρισμό από τη ρωσική αγορά, απώλεια της τάξης των περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένας μεγάλος αριθμός. Αυτή η μείωση από τη ρωσική αγορά. Άρα η πρόκληση και η προσπάθεια είναι πώς ελαχιστοποιούμε αυτή την τεράστια μείωση των εσόδων που με μαθηματική ακρίβεια περίπου θα έχουμε από τις απώλειες από τη ρωσική αγορά. Είναι ακριβώς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δεινή η οικονομική κατάσταση και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αλλά και του τουριστικού τομέα ώστε να παρακάμψουμε στις υγιείς επιδόσεις που θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς στον τομέα για την υποθούμενη ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και για την επιμήγυση της τουριστικής περίοδου που θα διατηρήσει θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσει νέες, ιδιαίτερα πετυχαίνοντας κατά το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχείων να παρατείνουν τη λειτουργία τους και να παραμείνουν και ανοιχτά κατά τη χειμερινή περίοδο. Ναι, αυτό είναι ένα στοίχημα που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια βεβαίως, όπως και το ζήτημα που αφορά το θέμα του φτηνού τουρισμού, καθώς η Κύπρος έχει να ανταγωνιστεί οι γειτονικές χώρες. Βεβαίως τώρα ευνοούν τα γενικότερα προβλήματα στην περιοχή, έχουν στρέψει ίσως πολύ κόσμο στη χώρα μας. Ακριβώς και δυστυχώς οι τραγικές συνθήκες που επικράτησαν στην Τενεσία με το τρομοκρατικό πλήγμα που είχε 21 μήνα περίπου πριν, με την απώλεια 38 ζώων τουριστών βεθανών κατά κύριο λόγο, οδήγησαν στην εκπτώση ταξιδιωτικών οδηγιών, στην άμεση διακοπή των προγραμμάτων και των πτήσεων προς την Τενεσία από τους μεγάλους διοργανωτές ταξιδίων και διοχέτευση αυτών των τουριστών αλλά και άλλων που είχαν προκρατήσει τις διακοπές τους προς την Τενεσία προς άλλους μεσογειακούς προορισμούς. Μερίδιο από αυτή τη διοχέτευση των τουριστών απολαμβάνουμε και εμείς. Αλλά γι' αυτό έχω αναφερθεί στην αρχική μου δηλώσεις, κυρία Θωμά, ότι οι ευνοϊκές συγκυρίες δεν είναι το θεμέλιο και υπόβαθρο για να πετύχουμε την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα. Είναι οι τομές που πρέπει να γίνουν, είναι ο εμπλουτισμός του προϊόντος, να δώσουμε την πρόσθετη αξία που να λέει ο τουρίστας που πείσαμε φέτος και ήρθε λόγω εξωγενών παραγόντων στην Κύπρο, ότι η Κύπρος ναι αξίζει, μπορεί να στοιχίζει κάτι περισσότερο επιλέγοντας το πακέτο διακοπών προς την Κύπρο, αλλά παίρνω το αντίτιμο εκείνου που έχω πληρώσει με το παραπάνω. Άρα εδώ είναι η συμβολή και εμπλοκή του κάθε ενός από εμάς, όχι μόνο του τουριστικού επιχειρηματία, ξενοδόχου, επαγγελματία, αλλά λέω και του κάθε συμπατριώτη μας που θα συνευρεθεί τυχαία ή άλλος πώς με τον κάθε ξένο τουρίστα που είναι δίπλα του, είτε δίπλα στην παραλία ή στα ορεινά μας θέρετρα ή στη διασκέδασή του, να εκπέμπουμε την αγνότητα και την πατροπαράδοτη κυπριακή φιλοξενία με ένα χαμόγελο, με μια καλή κουβέντα που θα κάνει το ξένο και αυτά μετρούν, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, αυτά για ένα ξένο όταν βρίσκεται στις διακοπές που αφήνει πίσω τις κοτούρες και τα προβλήματα του για να περάσει ανέμελα, μια φιλική κουβέντα, ένα χαμόγελο που να τον κάνει να νιώθει την ασφάλεια ότι είναι καλοδεχούμενος, ότι εκτιμούμε η
γιατί επιλέγει την πατρίδα μας για τις διακοπές, έχει μια πρόσθετη αξία που πραγματικά αξίζει πολλά. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Βέβαια, τι, εδώ ανήκεται και το κεφάλαιο του και εργοδοτούνται στα ξενοδοχεία, αν θα πρέπει να είναι περισσότεροι Κύπροι πολίτες που εργοδοτούνται, γιατί και αυτοί είναι πιο ικανοί να το μεταφέρουν αυτό που λέτε στο τέλος της ημέρας. Αλλά χαίρομαι που το θίγεσαι. Χαίρομαι, διότι είναι συνειδητή η προσπάθεια του ΠΑΣΙΞΕ και είναι γνωστό και στον δημοσιογραφικό κόσμο με τις ανακοινώσεις και τις ενέργειες που κάνει ο ΠΑΣΙΞΕ αμέσως από την επομένη των τραγικών συμβάντων του Eurogroup του Μαρτίου του 2013. Η κατεύθυνση ήταν σαφής προς τα ξενοδοχεία μέλη του συνδέσμου μας, κατά προτεραιότητα εργοδότηση άνεργων συμπατριωτών μας και κυρίως νέων ανθρώπων, ώστε να τους δώσουμε την ευκαιρία ενεργούς συμμετοχής στην απασχόληση και όχι της αργίας. Και δεύτερον, η κατά προτίμηση τροφοδοσία των ξενοδοχείων μας με κυπριακά προϊόντα. Και σε αυτό το σκέλος να πω ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να επεκτείνεται το πρόγραμμα προσφορά κυπριακού προγεύματος σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχείων του τόπου μας, υποστηρίζοντας και την τοπική παραγωγή φρούτων, λαχανικών και άλλων ζημάτων που προσφέρονται στα ξενοδοχεία. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, έχουμε με ικανοποίηση πιστοποιήσει, όπως και το αρμόδιο Υπουργείο, μέσα από τις κατατόπους επιθεωρήσεις και έρευνες, ότι έχουμε φτάσει το 70% του έμψυχου δυναμικού της ξενοδοχειακής μας βιομηχανίας να στελεχώνεται από κυπριακά χέρια και κατά πλειοψηφία από νέους ανθρώπους, ώστε να εντάξουμε στη βιομηχανία μας το νέο αίμα που είναι και πολύ καταρτισμένο, μπορεί όχι στα τομέα των ξενοδοχειακών, αλλά με ταχύτητα προγράμματα κατάστασης να αποκτούν και αυτές τις δεξιότητες που να μπορούν ακριβώς να εκπέμψουν εκείνη την κυπριακή φιλοξενία, τον επαγγελματισμό και το ερέθισμα προς τους ξένους μας να γνωρίσουν το τι και πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει ο τόπος στον εμπλουτισμό των γνώσεων, mm-hmm. των εμπειριών τους και με επαφή με τα ήθη και έθιμα του τόπου. Ναι, είναι ένα θέμα τεράστιο όσον αφορά το θέμα του συνδικαλισμού και το πόσα και πόσα παίρνουν, γιατί βλέπω εδώ και μηνύματα που έρχονται. Θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά, μου επιτρέπετε, αφού δεν υπάρχει τώρα ο αντίλογος για το πώς γίνονται οι εργοδοτήσεις στα ξενοδοχεία και αν αμείβονται όπως πρέπει, όπως θεωρούν ότι πρέπει οι εργαζόμενοι. Ένα τελευταίο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι κοινός ο στόχος. Δεν είμαστε αντίπαλοι με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτό το ξέρω και ξέρω ότι τώρα είστε σε συνομιλίες. Είμαστε συνοδοιπόροι mm-hmm. με κοινό στόχο ακριβώς αυτό το ζωτικής σημασίας τομέα που όλοι αναγνωρίζουν και χαρακτηρίζουν ατμομηχανή, αιμοδότη και ό,τι άλλο θετικό χαρακτηρίζουν τον τομέα μας για την οικονομία, να τον θωρακίσουμε ώστε ακριβώς να έχει διάρκεια και συνέχεια αλλά και βελτίωση, ιδιαίτερα στα σοβαρά προβλήματα της επιμήκυσης της τουριστικής περίοδου που τόσο πολύ χρειαζόμαστε, mm-hmm. αλλά και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του κέριου προβλήματος της εποχικότητας του τουρισμού. Διατηρούμε θέσεις εργασίας, mm-hmm. διατηρούμε επιχειρήσεις εν ζωή, αντί να βάζουν λουκέτο τα μισά περίπου ξενοδοχεία του τόπου για 5 μήνες της χειμερινής περίοδου. Ναι, θα επανέλθουμε, θα δούμε πώς θα πάνε και οι συνομιλίες που έχετε στο Υπουργείο Εργασίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Παίρνω και αρκετά μηνύματα όσον αφορά και τις τιμές που αγοράζουν. Λέει, πώς να πει σε ένα ξένο, ας πούμε, όταν στοιχίζει μια πίτα σουβλάκια 11 και 12 ευρώ, όταν στοιχίζει ένα μπουκάλι νερό μικρό 3 ευρώ ή ένα καφέ, ας πούμε, υπερδιπλάσια από ό,τι τον αγοράζουν στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να τον πείσει. Ναι, χρειάζεται το χαμόγελο, η καλή θετική ενέργεια, αλλά πέραν αυτού πρέπει και στην πράξη και πρέπει, λένε και άλλοι ακροατές εδώ, ο τόπος μας να μην είναι σκουπιδότοπος, να τον φροντίσουμε περισσότερο και έτσι ώστε να, πραγματικά να μπορεί να βλέπει την ομορφιά του ο ξένος που έρχεται. Στο τελευταίο σημείο που θίγεται και είναι πολύ σημαντικό, τι μας μεγάλωσαν και με τι ανατροφή μεγάλωσαν το διάστημα. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά και αν είναι ακαθαρσίες και ακάθαρτη εικόνα που εκπέμπει η Κύπρος, δεν πρέπει το δάχτυλο να το βγάζουμε προς τα έξω. Ο καθένας μας, λέγοντας και αγούγοντας αυτό, ας δείξει το δάχτυλο προς
τον εαυτό του. Για να υπάρχει αυτή η εικόνα σημαίνει κάποιοι από εμάς είμαστε ασυνείδητοι. Σωστά. Και στο θέμα των τιμών το ίδιο ισχύει όμως. Και σε αυτό και πολύ σωστά και χαίρομαι που το θίγετε και το τονίζετε, σε εμάς και πάλι εναπόκειται. Τον κάθε ασυνείδητο που προσπαθεί να εσχροκερδίσει ευκαιριακά και να εκμεταλλευτεί όχι μόνο τον ξένο αλλά και τον συμπατριώτη μας με αυτές τις τιμές που έχετε αναφέρει, εμείς ήδη μπορούμε να του δείξουμε την πόρτα. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και να τιμωρείται παραδειγματικά εκεί που εσχροκερδεί με υπερτιμήσεις πέραν των εγκριμένων καταλόγων που έχει από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω κάπου εδώ. Θα επανέλθουμε να συζητήσουμε περισσότερο και για τα συνδικαλιστικά, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα και οι απόψεις που παίρνω. Να σας ευχηθώ να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού, κύριε Ιωαννίδη, και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό καλοκαίρι και να κλείσω λέγοντας ότι ο Πάσιξε για πέραν των 20 ετών έχει συνειδητά προωθήσει το κεφάλαιο που λέγουμε εσωτερικός τουρισμός με τις ειδικές προσφορές των μελών μας που ανταποκρίνονται στο κάθε βαλάντιο και είναι στη διάθεση των συμπατριωτών μας και η έκκληση ας μην περιοριστούμε εκείνοι που έχουμε την ευελιξία να κάνουμε διακοπές όχι κατά ανάγκη εντός 15 Αυγούστου αλλά και πέραν του 15 Αυγούστου με πολύ πιο ελκυστικές προτάσεις και προσφορές από τα μέλη του ΠΑΣΙΞΕ. Ας επισκεφθούν την ιστοσελίδα του συνδέσμου μας και έχουν εκεί 111 ξεχωριστές επιλογές ξενοδοχείων, συγκροτημάτων, οργανωμένων διαμερισμάτων και τουριστικών χωριών που, όπως είπα, ανταποκρίνονται στο κάθε βαλάντιο. Καλές διακοπές και υγεία και με υπευθυνότητα να απολαύσουμε όλες τις διακοπές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.